Τέταρτη προτεραιότητα. Η ακόμα ταχύτερη, αλλά προσέξτε και δικαιότερη, πράσινη μετάβαση. Ώστε η επιδιωκόμενη ενεργειακή αυτονομία μέσω του ήλιου, του αέρα, των νερών, να αρχίζει να αποτυπώνεται πιο συστηματικά στα τιμολόγια των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η καθαρή ενέργεια πρέπει να γίνει και φθηνή ενέργεια. Διότι η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο μια οικολογική επιταγή. Είναι και μια οικονομική επιλογή. Πέμπτον, ζητούμενη επίσης είναι η μείωση των παρενεργειών μιας γρήγορης ανάπτυξης. Όταν αυτή ενίοτε εκδηλώνεται χωρίς σχέδιο, έλεγχο και κανόνες. Το είδαμε ευτυχώς σε πολύ λίγα νησιά μας με την κρουαζιέρα. Το ίδιο όμως θα έλεγα και για τις υποδομές. Ιδίως σε τόπους που δέχονται μεγάλα φορτία επισκεπτών για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Και απόλυτα συνδεδεμένη ως έκτη προτεραιότητα με την παραπάνω αντίληψη είναι και η ισορροπημένη οργάνωση του δημοσίου χώρου. Ανοίγω παρένθεση, κύριε Δήμαρχε, το καλύτερο παράδειγμα είναι η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε νέες σύγχρονες χρήσεις με ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, σεβασμό στο δημόσιο χώρο, αλλά και με μία σύγχρονη αναπτυξιακή διάσταση. Γι' αυτό και κάθε χωροταξική μεταβολή οφείλει να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και την παράδοση, ειδικά των πανέμορφων οικισμών, των νησιών και των βουνών μας. Θεμέλιο της ανάπτυξης και της τουριστικής ανάπτυξης, το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να είναι η προστασία του απαράμιλου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Άλλωστε, αυτό είναι τελικά και το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα.